Αντιμέτωπος με το στίχημα των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ο νυν δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» υπογράμμισε τον αέρα ανανέωσης που υπάρχει στην δημοτική του ομάδα που θα διεκδικήσει εκ νέου τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης. Θα πω ότι κάθε δήμαρχος και κάθε οποιοδήποτε έχει μια θέση ευθύνης αξιολογείται κυρίως στο πώς μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία. Και πράγματι, η συγκυρία για τα Χανιά είναι ευνοϊκή. Mm-hmm. Το να μιλάς με έναν πρωθυπουργό και να μπορεί να γνωρίζει μικροπαρεμβάσεις που σχεδιάζει στο δήμο σου είναι πράγματι κάτι εντυπωσιακό. Οι πολίτες και οι επισκέπτες των Χανίων χαρακτηρίζουν ως νούμερο ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα το κυκλοφοριακό πρόβλημα, και αυτό αποτυπώθηκε και στις ερωτήσεις των πολιτών προς τον πρώτον πολίτη των Χανίων. Είναι, νομίζω, το πάλι είναι φοβερό πρόβλημα για το χώρο στάθμισης των αυτοκινήτων. Δεν υπήρχαν πάρκοι, δεν υπήρχαν τίποτα, δεν υπήρχαν πιλωτές, δεν υπήρχαν τίποτα, πώς θα φτιάξει στάθμιση. Θα θέλαμε επίσης αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το κυκλοφοριακό. Δηλαδή η πόλη μας έχει πήξει από αυτοκίνητα. Ασφιχτιά, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να οδηγήσει. Τώρα όσο καλοκαιρεύει το βλέπει. Και βέβαια πώς θα ενθαρρύνουμε τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς που δυστυχώς στα Χανιά έχουμε από το χαμηλότερο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο. Αν κάποιος δει αυτό το χαμηλό αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνει ότι όλο αυτό γίνεται με μια αυξημένη χρήση των ΙΟΤΑΧΗ. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής θέλει μια λίστα από περιαστικά πάρκινγκ, ενώ η ανάπλαση στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου θα δώσει την όθηση με ένα υπόγειο πάρκινγκ. Έως ότου όμως ολοκληρωθεί, υπάρχει σχεδιασμός για ένα πάρκινγκ στον υπαίθριο χώρο του στρατοπέδου. Πάντως, ο Δήμαρχος Χανίων δεν παρέλειψε να ζητήσει συγγνώμη από τους δημότες του για το γεγονός ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος της Δημοτικής Αρχής. Αν έπρεπε να ζητήσετε ένα συγγνώμη από τους δημότες των Χανίων, ποιο θα ήταν αυτό? Ένα όμως. Που δεν προχωρήσαμε τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε όλες τις λύσεις ώστε να βελτιωθεί το ζήτημα της στάθμισης. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Παράλληλα, με αφορμή το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της ιστορικής δημοτικής αγοράς των Χανίων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι αυτό θα είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων και θα παραδοθεί στη χανιώτικη κοινωνία αλλά και τους επισκέπτες στα μέσα του 2024. Η φιλοδοξία μας είναι ασφαλώς μέσα στο 2024 να παραδοθεί. Φιλοδοξία μας όμως είναι επίσης να κάνουμε και ένα άλλο σημαντικό μέρος της ευθύνης, να αναλάβουμε άλλο ένα σημαντικό μέρος της ευθύνης σε σχέση με τη δημοτική αγορά, που ποιο είναι? Το πρώτο είναι το κτίριο. Το δεύτερο είναι ο κανονισμός λειτουργίας.